και η άνοιξης έπεμπε τα εκλεκτότερα αρώματά της εις τον παθόντα και τα φέντα, ως να συνέψαλε και αυτή, ο γλυκή μου έαρ, γλυκύτα των μου τέκνων. Μυσταγωγική ήταν η ατμόσφαιρα χθες το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με τον μεγάλο ηθοποιό Δημήτρη Καταληφό να ταξιδεύει το πολυπληθές κοινό του στο μαγικό κόσμο του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά και στον απολεσθέντα παράδεισο της παιδικής ηλικίας, μέσα από το αριστουργηματικό διήγημα του κορυφαίου συγγραφέα «Παιδική Πασχαλιά». Ο Παπαδιαμάντης έχει ένα συνδυασμό από κινηματογράφο, μουσική και ποίηση. Δηλαδή στείνει καταπληκτικές εικόνες, χρησιμοποιεί λέξεις που σου ταράζουν την ψυχή σου και δημιουργεί ρυθμούς που είναι μουσική. Κατέστειλε το πάθος, επραήνθη, κατενήγη, έκλαυσε και φάνη ήρος εις τον ερωτά του. Η χθεσινή ανοιξιάτικη βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά αποτέλεσε μια δυνατή εμπειρία για τους θεατές, με τον σπουδαίο ηθοποιό να δεσπόζει επί σκηνής, μνημονεύοντας τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, πιστό στην προτροπή του Οδυσσέα Ελίτη. Χρειαζόμαστε αυτή την υπενθύμηση, η οποία μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ο Δημήτρης Καταληφός καθήλωσε τους θεατές, οι οποίοι μέσα σε κλίμα κατάνοιξης απίλαυσαν και τα διηγήματα του μεγάλου σκιαθήτη λογοτέχνη, το μυρολόι της Φώκιας και Έρος Ήρος. Και άλλος αμανός άμμος, αμανός έρων την αμαρτία του κόσμου, και άλλος ατίμητος αμανός εσφάει